Μπορεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να αποτελεί για τους περισσότερους μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποια εκδρομή στο βουνό ή στη θάλασσα και γενικότερα για μια απόδραση από την πολύ δύσκολη πλέον καθημερινότητα. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόνο ως σύμμαχος για μια τέτοια απόδραση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού παρά τη διατήρηση των υψηλών σχετικά θερμοκρασιών, οι βροχές και οι κατά τόπους έντονες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες τρεις μέρες στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ενδύσεις μέτριοι, ενώ και η θερμοκρασία θα καταγράψει μια μικρή πτώση. Κυρίως από αύριο το μεσημέρι και μετά, αύριο Σάββατο δηλαδή και μετά το μεσημέρι, θα έχουμε μια αύξηση των εφώσεων, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως από αύριο το βράδυ και μετά τα φαινόμενα, τα οποία θα διατηρηθούν και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής και πιθανώς μάλιστα τις θερμές ώρες της ημέρας της Κυριακής να είναι και κατά τόπους έντονες αυτές οι βροχές και καταιγίδες. Περίπου έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός και την Δευτέρα. Βέβαια, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μπορεί να έχουμε μια εξασθένιση των φαινομένων, αλλά και πάλι τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα υπάρχει ένταση και κατά τόπους οι βροχές και καταιγίδες μπορεί να είναι έτσι και λίγο πιο ισχυρές από το κανονικό. Από πλευρά ανέμων δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα είναι γενικά από βόρειες διευθύνσεις και δεν θα ξεπερνούν έτσι τα 4 πιθανώς και τα 5 μποφόρ. Όμως από μόνο του το φαινόμενο της καταιγίδας γενικά είναι μια δύσκολη περίπτωση θα λέγαμε. Ενώ θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Κυριακή. Η θερμοκρασία σε σχέση με τις... αύριο μάλλον Σάββατο θα είναι περίπου στους 30 βαθμούς. Την Κυριακή όμως θα πέσουν στους 27 και θα ξανανεύουν τη Δευτέρα γύρω στους 29 βαθμούς. Κλείνοντας, η κυρία Παπακρύβου τόνισε πως ναι, μεν η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά τα κυριότερα προβλήματα θα προκύψουν από τις έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια όλου του τριημέρου.